δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον. Έρχεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο την έννοια του κοινοβουλευτισμού και της κοινής συζήτησης, αλλά και των πολιτιστικών δρόμενων του Δήμου και της περιοχής ολοκλήρου. Εκφράζω λοιπόν τις καλύτερες ευχές μου, ώστε αυτή η νέα μεταμορφωμένη αίθουσα να αποτελέσει το σημείο από το οποίο θα ληφθούν αποφάσεις και θα υλοποιηθούν έργα τέτοια που θα είναι επωφελία του λαού του Δήμου και της Μίζωνος περιοχής, αλλά και που κυρίως θα είναι έργα ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας που τόσο πολύ ανάγκη έχει αυτή τη στιγμή ο τόπος μας, κυρίως η πατρίδα μας, από έργα τα οποία θα δώσουν μία προοπτική μέλλοντος για το καλύτερο και ουσιαστικότερο μέλλον των παιδιών μας και των εγγόνων μας. Μαζί με τις συγχαρητήριες ευχές και τις ευλογίες της Εκκλησίας, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον Δήμαρχο, προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, προς όλους εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι συνήργησαν, ώστε η παρούσα αίθουσα να δοθεί στην υπηρεσία και στη διακονία του λαού και επιπλέον να γίνει από εδώ η απαρχή, ώστε ο λαός αυτός να αρχίζει να αισθάνεται μία ασφάλεια και κυρίως μία ελπίδα. Δεν πρέπει κανείς μας από εμάς να χάσει την ελπίδα ότι θα έρθουν καιροί που η πατρίδα μας πάλι θα σταθεί στα πόδια της, ανάλογα και αντίστοιχα, όπως της αξίζει για την ιστορία της και τον πολιτισμό της. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε. Η ονομασία του Δημοτικού Κέντρου που δίνουμε σήμερα, Μαρία Κάλλας, είναι η ελάχιστη τιμή που μπορούμε να δώσουμε σε μια διεθνή προσωπικότητα του πολιτισμού, που η καταγωγή της και η πατρική της οικία έχουμε το προνόμιο να είναι από την τοπική κοινότητα του νοχωρίου του Δήμου Ιχαλίας. Η ονομασία του Πνευματικού Κέντρου στην έδρα του Δήμου μας σε Μαρία Κάλλας είναι η αρχή μια σειράς δράσεων εν ώψη και της συμπλήρωσης 40 χρόνων από το θάνατό της και διαφόρων πρωτοβουλειών που έχουμε ξεκινήσει και θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε να φέρουμε στο προσκήνιο και να αξιοποιήσουμε την πατρική οικία της μεγάλης αυτής προσωπικότητας που βρίσκεται στο νεοχώριο και είναι πλέον ιδιοκτησία του Δήμου μας. Μαζί με τους περιβάλλοντες χώρους, κατά κύριο ποσοστό, και εδώ είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας, με προσφορές συμπατριωτών μας σε μία πράγματι δύσκολη εποχή. Εποχή οικονομικής κρίσης. Εποχή δύσκολη για την πατρίδα μας. Η προσφορά των συμπολιτών μας έγινε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Εθελοντικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακούγοντας μόνο τη σκέψη μας και την πρότασή μας για το χώρο αυτό, στήριξαν δυνατά, στήριξαν με κάθε τρόπο, μπορώ να πω συγκινητικό, έτσι ώστε αυτή η προσπάθεια να στεφθεί από επιτυχία και σήμερα να χαιρόμεθα αυτή την αίθουσα. Ο Σεβασμιότατος και η Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Λιβέρη, παρακαλώ. Είναι...